Τώρα, στις 4 μονάδες έφτασε η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας VPRC για λογαριασμό του περιοδικού Επίκαιρα. Πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο να μας πει περισσότερα. Ανδρέα. Ανοίγει ψαλίδα, Νίκο, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας 4 μονάδες στην έρευνα της VPRC για τα Επίκαιρα. Έχουμε την πρώτη κάρτα για να δούμε. Πρόκειται εδώ για εκτίμηση εκλογικής επιρροής και όχι για πρόθεση ψήφου, γιατί έχουν διευκρινιστεί και τα λευκά και τα άκυρα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 25,5%, η Νέα Δημοκρατία 29,5% και τα δύο κόμματα μαζί στο 55%, ΚΚΕ 13, ΛΑΟΣ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 7%, Οικολόγοι Πράσινοι 4%, Δημοκρατική Συμμαχία 2%, Δημοκρατική Αριστερά 2,5%, Ανταρσία 1%, Χρυσή Αυγή 1,5%, Άρμα Πολιτών 1%, λοιπά 5,5%. Η δεύτερη κάρτα αφορά το ερώτημα ποιο κόμμα κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση. Και εδώ πρώτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,5, Νέα Δημοκρατία 12,3, ΛΑΟΣ 9,2, ΚΚΕ 9, Δημοκρατική Συμμαχία 1,2, Δημοκρατική Αριστερά 1,1, ΛΑΟΣ Πλατείες και Αγανακτισμένοι που δεν είναι κόμμα 1,1. Τώρα στην τρίτη κάρτα το ερώτημα είναι ποια ικανοποίησε τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Από την έχουμε πάει στην τέταρτη κάρτα, δεν πειράζει, τα συναισθήματα που υπάρχουν σήμερα για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Οργή θυμός βέβαια 27%, αγανάκτηση 24%, απογοήτευση 24%, λύπη 18%, αβεβαιότητα 11%, απόγνωση 10% και ανασφάλεια 7%. Όπως καταλαβαίνει καλή, η εικόνα είναι μάλλον θλιβερή από την έρευνα αυτή. Και πάμε στην κάρτα για την ικανοποίηση από τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Το 67% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Το 24% είναι λίγο ικανοποιημένο. Αρκετά ικανοποιημένο το 6%. Πολύ ικανοποιημένο το 2%. Να ευχαριστήσω.